ουκαριστών εστίν ημάς, καταλήψαντας τον Λόγον του Θεού, διακονή τραπέζης. Αυτά είπαν οι Άγιοι Απόστολοι, εις εκείνους οι οποίοι εγώγγιζαν, γιατί παραθεωρούντο οι χείρες εις την διακονία την καθημερινή. Διαβάζουμε και μόλις ακούσαμε στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, αγαπητοί αδελφοί, τίποτα δεν είναι παράδοξο, λέει ο μακάριος Ιεροκήρυκας, Νικηφόρος Θεοτόκης, ουδέν παράδοξον, εάν ο λαός του Ισραήλ εξελθών εξ Αιγύπτου, όταν βγήκε ο λαός του Ισραήλ, που ήταν περίπου 2 εκατομμύρια, από την Αίγυπτο, εγώγγισε κατά του Μωυσέως και του Αρών. Αλλά δεν ήταν παράξενο αυτό. Λαός χυδαίος, πολύ στον αριθμό, παχυλός στο νου, διεφθαρμένος στα ήθη, ατελής στην πίστη. Τι το παράδοξο, εάν όταν στερούντο των τροφών της Αιγύπτου και περιπατούσαν σε τέτοια έρημο, όπου έλειπε και το νερό, και αν υπήρχε ήταν λίγο ή ήταν πικρό και δεν πεινόταν, εγώγγιζαν κατ' εκείνον οι οποίοι τους έβγαζαν, κατ' εκείνον οι οποίοι τους εξήγαγαν από την Αίγυπτο εναντίον του Μωυσέως και του Αρών, και τους έφερναν γογγίζοντες σε τέτοια ταλαιπωρία και ανάγκη. Δεν ήταν καθόλου παράδοξο. Παράδοξο όμως είναι αυτό που συνέβη εις τους Αγίους πρώτους μαθητάς του Χριστού, όπως το ιστορεί ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, οι οποίοι ήταν ασύγκριτα λιγότεροι από τους Ισραηλίτες και οι οποίοι είχαν λεπτύνει τόσο πολύ το νου τους εις τη θεωρία των μελλοντικών αγαθών, οι οποίοι είχαν τόση αγάπη μεταξύ τους, ώστε να έχουν μία γνώμη, μία θέληση και μία ψυχή του δε πλήθους των πιστευσάντων, λέγει ο Άγιος Λουκάς, είναι η καρδία και η ψυχή μία. Αυτοί λοιπόν που είχαν τόση πίστη στον Ιησού Χριστό, ώστε καταφρόνησαν κάθε κοσμική προσπάθεια και γι' αυτό πουλούσαν τα υπάρχοντά τους, γιατί πλέον δεν είχαν καμία προσκόλληση στα χρήματα, στα κτήματα, στην περιουσία, στην κληρονομιά. Τα έβαζαν όσα χρήματα εισέπρεταν από την πώληση των υπαρχόντων τους, τα έβαζαν στους πόδας των Αποστόλων και είχαν τόση αυτάρκεια όλοι, ώστε δεν έβλεπε στόχο μεταξύ τους. Ουδέ γαρ εν δεείς της υπήρχε εν αυτής, λέει ο Άγιος Λουκάς. Αλλά πώς έγινε αυτό το παράδοξο και μπήκε μέσα στην καρδιά τους ο γογγισμός, ενώ ήταν τόσοι ισότης μεταξύ τους. Πάντες, λέει, οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά. Τόση τελειότης υπήρχε στα έργα της αρετής, τόση αγαλίασης, τόση απλότης, καθημέραν τε προς καρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κλόντες κατοίκους άρτων μετελάμβανον τροφής, εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών και έχοντες χάρη προς όλων των λαών. Πώς λοιπόν έγινε αυτό το παράδοξο, έπειτα από όλα αυτά να υπάρξει γογγισμός? Παράδοξο πράγμα. Αυτός που με προσοχή θα ακούσει την ερμηνεία αυτής της αναγνωστής της Αποστολικής Περικοπής θα κατανοήσει όχι μόνο την αιτία του γογγισμού,
αλλά και πώς, με πόση φρόνηση και σοφία πνευματική τον κατέπαυσαν οι Θεοφόροι Απόστολοι. Εν τις ημέρες εκείνες πληθυνόντων των μαθητών εγένε το γοκισμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτόν, λέγει ο πρώτος στίχος του έκτου κεφαλαίου των πράξεων που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Στις μέρες εκείνες, λέει, που επληθύνοντο οι μαθητές όλο και περισσότεροι εγένοντο χριστιανοί ορθόδοξοι, τότε δημιουργήθηκε και γονγκισμός, γκρίνια δηλαδή, των Ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παραθεωρούνται στη διακονία την καθημερινή οι χείρες αυτών. Ποιοι ήταν οι Ελληνιστές? Και αυτοί οι Εβραίοι ήταν, κατά το γένος, αλλά και κατά τη θρησκεία. Ελέγονται δε Ελληνιστές, επειδή εκ προγόνων είχαν κατοικήσει σε πόλεις των Ελλήνων, δηλαδή στην Αλεξάνδρεια, στη Μικρά Ασία, στις νήσους του Αρχιπελάγους και αλλού. Μιλούσαν την ελληνική διάλεκτο και ήρχοντο αυτοί οι Ελληνιστές κάθε έτος, κατά πάνε έτος, στην Ιερουσαλήμ, στην εορτή του Πάσχα και στη γιορτή της Πεντηκοστής. Και αυτοί λοιπόν εγώγησαν, γκρίνιαξαν τους Εβραίους γιατί παρεθερούνται οι εχείρε αυτών εν τη διακονία την καθημερινή. Τι σημαίνει αυτό? Η καθημερινή διακονία είναι η καθημερινή υπηρεσία της ετοιμασίας και διανομής των προστροφήν αναγκαίων. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και από το λόγο του Αγίου Λουκά στο Ευαγγέλιο, όπου λέει «Η Μάρθα περιεσπάτω περί πολλήν διακονία». Είναι η φροντίδα για την τροφή, την καθημερινή. Αλλά και ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς της πράξης, στο δεύτερο στίχο, λέει πάλι «Ουκαρεστόν εστίν ημάς, καταλήψοντας τον Λόγο του Θεού, διακονήν τραπέζες». Να διακονούμε στην καθημερινή υπηρεσία του φαγητού, του τραπεζιού. Οι επιστάτες λοιπόν αυτής της καθημερινής υπηρεσίας, είτε κατά παραδρομή συνέβαινε αυτό, επειδή καθημερινά πολλαπλασιάζονταν αυτοί που πίστευαν στον Χριστό, είτε για αμέλεια, είτε για κάποια άλλη αιτία, παρέβλεπαν. Δεν πρόσεχαν στις χείρες γυναίκες που προέρχονται από τους Ελληνιστές. Και πώς τις παρέβλεπαν? Ή νομίζοντας ότι δεν είναι άξιες να υπηρετήσουν τους Αποστόλους και τους μαθητές, και γι' αυτό δεν τις χρησιμοποιούσαν σε αυτή την υπηρεσία του φαγητού, ή δεν έδιναν σε αυτές τόσο σιτηρέσιο όσο στις χείρες γυναίκες που προέρχονται εξ Εβραίων, ή διόριζαν αυτές στις βαρύτερες και ευτελέστερες υπηρεσίες. Και βλέποντας αυτά, οι Ελληνιστές εγώγγιζαν κατά των Εβραίων, επειδή όπως φαίνεται αυτοί ήταν οι επιστάτες ταύτης της διακονίας. Αυτό λοιπόν καθιστορεί ο Απόστολος. Κατά εκείνες, λέει, τις ημέρες, κατά τις οποίες δηλαδή οι Απόστολοι και οι μαθητές ήσαν άπαντες στην Ιερουσαλήμ, επλήθυναν ο αριθμός των μαθητών. Βλέποντας δε οι Ελληνιστές ότι στην καθημερινή ετοιμασία και διανομή των τροφών οι Εβραίοι επιστάτες παρέβλεπαν στο έργο αυτό της εξ Ελληνιστών χείρες γυναίκες, εγώγγιζαν και προσεκλέοντο περί τούτου προς αυτούς τους Εβραίους. Και τι έκαναν οι Απόστολοι όταν έμαθαν αυτόν τον εγωγισμό?
προσκαλεσάμενοι οι δώδεκα, δε το πλήθος των μαθητών είπων, ουκ αρεστόν εστίν ημάς, καταλήψοντας τον Λόγον του Θεού, διακονήν τραπέζες. Προσκαλούν οι δώδεκα Απόστολοι το πλήθος των μαθητών του Χριστού. Και ενώπιον πάντων παρετούνται από το έργο της τραπέζης, λέγοντας, δεν είναι αρεστό να εγκαταλείψουμε εμείς, οι Απόστολοι δηλαδή, τον Λόγο του Θεού, δηλαδή το κήρυγμα της πίστεως, και να αναλάβουμε τη φροντίδα των αναγκαίων για την τράπεζα. Αλλά σε ποιον δεν ήταν αρεστό? Ούτε στο Θεό δεν ήταν αρεστό, ο οποίος τους έστειλε σε όλα τα έθνη να διδάξουν το Ευαγγέλιο και όχι να διακονούν τραπέζια, ούτε στους Αποστόλους αυτούς τους ίδιους δηλαδή ήταν αρεστό, γιατί αυτοί αφιέρωσαν τον εαυτό τους για την εκπλήρωση του Αποστολικού Επαγγέλματος, του Αποστολικού Κηρύγματος, του Αποστολικού Έργου. Και γιατί δεν ήταν αρεστό? Γιατί το μεν έργο της τραπέζης μπορούσαν και άλλοι να το εκπληρώσουν. Υπήρχαν. Εξίσου καλώς μπορούσαν να το κάνουν όπως και οι Απόστολοι. Το έργο όμως του Ευαγγελικού Κηρύγματος κανένας άλλος δεν μπορούσε να το εκτελέσει με τόση τελειότητα. Γιατί μόνο αυτοί ήταν εκλελεγμένοι εκ παντός του κόσμου προς τούτο το μέγα κατόρθωμα. Βλέπετε πώς διαφέρει αρετή από αρετή. Αρετή είναι και η υπηρεσία της τραπέζης, επειδή είναι έργο αγάπης και ελεημοσύνης. Πλην όμως, υπερτέρα αρετή, ανώτερη αρετή, είναι η αρετή του κηρύγματος της πίστεως, καθότι χωρίς πίστεως αδύνατον ευαρεστήσει, όπως λέει πάλι ο Άγιος Απόστολος την προς Εβραίους. Χωρίς την πίστη είναι αδύνατον ευαρεστήσει ο άνθρωπος το Θεό. Και τόσο ανώτερη είναι η αρετή του κηρύγματος από την αρετή της διακονίας στην τράπεζα, όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα. Καθότι ο μεν λόγος του Θεού τρέφει την ψυχή, ο δε άρτος της τραπέζης το σώμα. Αφού παραιτήθηκαν λοιπόν οι δώδεκα Απόστολοι από το έργο της τραπέζης ενώπιον παντός του πλήθους των μαθητών, και αφού πληροφόρησαν όλους ότι δεν αρμόζει το έργο αυτό σε αυτούς, τους παρήγγειλαν λέγοντες, επισκέψαστε ουν αδελφοί, σκεφτείτε λοιπόν αδελφοί και αποφασίστε με σωστά κριτήρια και εκλέξτε άνδρες εξ ημών μαρτυρουμένους επτά. Επτά άνδρες που έχουν την κοινή καλή μαρτυρία. Γιατί επτά? Γιατί φαίνεται τόσοι χρειάζονται, ή επειδή το επτά θεωρείται ιερός αριθμός? Και ποια θα είναι τα κριτήρια με τα οποία θα εκλέξετε αυτούς τους επτά? Θα έχουν την κοινή μαρτυρία, την καλή κοινή μαρτυρία, την κοινή καλή μαρτυρία από όλους, δηλαδή τους πιστούς, και αφετέρου θα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Θα έχουν χάρη Θεού αλλά και σοφία. Ους καταστήσομεν επί της χρείας ταύτης, και εμείς θα τους εγκαταστήσουμε σε αυτήν την αναγκαία διακονία και υπηρεσία. Εμείς δε την προσευχή και τη διακονία του Λόγου προσκαρτερίσουμε, και εμείς θα παραμείνουμε υπομονητικά, αυτό σημαίνει το προσκαρτερό, και σταθερά θα μείνουμε στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου του Θεού. Και άρεσε ο Λόγος ενώπιον παντός του πλήθους, και εξελέξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και Πνεύματος Αγίου, ο οποίος αναδείχθηκε και ο πρώτος μάρτυρας για τον Χριστό μας, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαον
προσήλει τον Αντιοχέα, ο οποίος αυτός Νικόλαος ήταν προσήλυτος, δηλαδή προέρχεται από τους εθνικούς και ήταν ο αρχηγός, δυστυχώς, της αιρέσεως, έγινε κατόπιν, δηλαδή, ο αρχηγός της αιρέσεως των Νικολαϊτών, οι οποίοι, δυστυχώς, έχουν αναβιώσει και στις μέρες μας και κηρύττουν αυτήν την ελευθεριότητα εις τα ήθη και το ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον σαρκικό έρωτα για να ανεβαίνει στον Θεό. Δυστυχώς. Αυτούς λοιπόν έστησαν, αφού τους εξέλεξαν, ο λαός όλος ενώπιον των Αποστόλων και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτής τας χείρας. Τους έστησαν μπροστά στους Αποστόλους και αφού προσευχήθηκαν, έβαλαν επάνω τους τα σχήρας. Τι σημαίνει επέθηκαν τα σχήρας? Τους έδωσαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να μπορέσουν να διακονήσουν με επιτυχία στο διακόνημα αυτό. Και ο Λόγος του Θεού ύυξανε και επληθύνετο. Ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Ο Λόγος του Θεού ύυξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Αυξανόντουσαν πολλοί οι μαθητές και επληθύνοντο και ο Λόγος του Θεού και αυτός προέκοπτε χάρη στην αφοσίωση στο έργο αυτού των Αγίων Αποστόλων. Πολύ στεόχλος των ιερέων υπήκουον την πίστη και πάρα πολλοί από τους Εβραίους ιερείς και πολλοίς λαός υποτάσσονταν εις την πίστη, εις τις εντολές του Θεού. Τι διδασκόμαστε μεταξύ των άλλων από όλα αυτά? Ότι όντως το έργο το Αποστολικό είναι σπουδαιότατο και άριστα βεβαίως έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι να αφοσιωθούν σε αυτό. Δεν πρέπει να αφήνουμε το Κύριο έργο μας και να ασχολούμαστε με κάτι πάρεργο. Όπως έλεγε και ο Μακάριος Άγιος Παΐσιος, δεν πρέπει ο γιατρός να ασχολείται με γάζες, με αλλαγές, με ενέσεις απλές που μπορεί να τις κάνει και ένας απλός νοσοκόμος. Έτσι και ο κάθε ένας το έργο που ετάχθη θα πρέπει να υπηρετήσει αυτό το έργο με αφοσίωση και να μην αφήνουμε το ανώτερο για χάρη του κατώτερου. Ας αγωνιστούμε λοιπόν κι εμείς με τη χάρη του Θεού να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού στο έργο που μας έταξε ο Θεός, όπου είναι ο καθένας. Αλλά όλοι μας να το κάνουμε αυτό συνεργαζόμενοι με τη χάρη του Θεού, όπως και οι Άγιοι αυτοί επτά διάκονοι, πριν το τελευταίο, ο οποίος είπαμε δυστυχώς εξέπεσε, διακόνησαν αφού πήραν τη χάρη μέσω της επιθέσεως των χειρών των Αγίων Αποστόλων. Και εμείς λοιπόν με τη χάρη του Θεού θα διακονήσουμε σωστά το λαό του Θεού, γιατί αυτό είναι το έργο του ανθρώπου, όχι να είναι δούλος, να δουλεύει όπως λένε σήμερα οι άνθρωποι, αλλά να εργάζεται το έργο του Θεού, τα έργα της αγάπης, είτε αυτά είναι απλά και ταπεινά όπως η διακονία της τραπέζης, είτε είναι πιο υψηλότερα όπως είναι το έργο της κατήχησης και του κηρύγματος. Όπου εντάχθη έκαστος, ας εργάζεται και ας συνεργάζεται με τη Θεία Χάρη για να έχει την ευλογία του Θεού και να την σκορπά και στους άλλους και έτσι να δοξάζει το Πανάγιο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.